Είμαι κάτω από το σπίτι μου στο Λουκιανού 8, μπροστά από τη γυρνακή Ρωσβία. Την 5η στις 6 του μήνα θα κρεμάσουμε ξανά. Λέω θα κρεμάσουμε γιατί εσείς με βοηθήσατε να τα ξαναπάρω. Θα κρεμάσουμε ξανά τα πανό που είχαν βάσει στο σπίτι μου και που η αστυνομία είχε κατεβάσει, με είχε συλλάβει και με είχε βάλει σε ένα φρικτό κρατήριο αδιαστικό κελί για να με δικάσει. Η απόφαση ήταν αθωωτική. Η αστυνομία καταδικάστηκε, το δημόσιο καταδικάστηκε να πληρώσει τα έξοδα και να μου παραδώσει τα πανό. Μου τα δώσανε όχι με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, αλλά μου τα δώσανε. Την Πέμπτη θα τα βάλω και σας καλώ όλους να έρθουμε να γιορτάσουμε. Είναι μια μικρή νίκη, αλλά είναι μια νίκη. Και έχει σημασία σήμερα να κάνουμε νίκες. Να υποχωρούν αυτοί και όχι εμείς. Συνέχεια υποχωρούμε, σκύβουμε το κεφάλι, τα δεχόμαστε όλα. Να λοιπόν που κάτι δεν το δεχόμαστε. Είχαμε δικαίωμα να βάλουμε στο σπίτι μου ό,τι θέλω. Το βάλαμε, έβαλα τα πανό. Θα πάρουν οι δικά μας, μας ανήκουν, θα τα κρεμάσουν λοιπόν και θα μείνουν όλο το καλοκαίρι εδώ στη Λουκιανού 8. Ελάτε λοιπόν την Πέμπτη να ακούσουμε μουσική, θα προβάλλω εξαιρετικά για αυτούς τους αυτούς τους φίλους μου, απόσπασμα την ταινία μου και εκτέλεση του Γιόνσου που τελείωσα τώρα, που τελειώνω από μερικά γυρίσματα. Θα ακούσουμε δύο ωραία τραγούδια και θα δούμε αυτή, τα κομμάτια αυτής της ταινίας. Σας περιμένω την Πέμπτη, σηκώθημα τους καρέκλες να πάρει φύγη. Λένε και είναι ήσυχοι, οι Έλληνες δεν κουνιώνται πια, κάνουν τις καρέκλες, βλέπουν τηλεόραση και δεν βγαίνουν από τα σπίτια τους. Την Πέμπτη μπορούμε να βγούμε. Σας περιμένω Λουκιανού 8, μετρό Ευαγγελισμός, είναι απέναντι από το Βυζαντινό Μουσείο. Και ασφαλώς απέναντι από την Γερμανική Πρεσβεία. Αυτό το κακό στο κτίριο που βλέπετε πίσω.